Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα θα δούμε τα 10 must have προϊόντα για το χειμώνα. Επαναφέρω αυτή τη σειρά, σας δείχνω 10 προϊόντα που θεωρώ ότι χρειαζόμαστε. Μην εστιάζετε τόσο στα συγκεκριμένα προϊόντα, όσο στην κατηγορία προϊόντα που θα σας τα δείξω, θα σας τα πω. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω το like σας στην εγγραφή σας, το σχόλιο σας και να με βρείτε στα social media γιατί εκεί τα λέμε πιο εμπεριστατωμένα και πάμε να ξεκινήσουμε. Θεωρώ ότι είναι μια περίοδος ενυδάτωσης, θρέψης. Κάνει κρύο και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να κλείσουν τα πετσάκια και όλα αυτά που κυκλοφορούν. Γι' αυτό θα ξεκινήσω στο νούμερο 1 με μια κρέμα χεριών. Είναι η Hand Barrier Cream ή Dermophilia, η Protective, από τη Fresiderm. Είναι μια κρέμα κανονική, ελάχιστα λιπαρή, που απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Μυρίζει καταπληκτικά, χωρίς να ενοχλεί η μυρωδιά, κλείνει πετσάκια, δεν κάνει για έξεμα, δεν έχει κορτιζόνη, δεν είναι φαρμακευτική, είναι καλλυντική κρέμα. Την προτείνω να την έχετε στην τσάντα σας, πραγματικά είναι συγκλονιστική, μου την έχει προτείνει και η δερματολόγος μου και η αλλεργιολόγος μου που επισκέφθηκα πρόσφατα. Είναι barrier cream, μπορείτε να τη βάζετε αν έχετε ξηρά χέρια μετά από κάθε φορά που πλένετε τα χέρια σας για να μην φεύγει η υγρασία να κλειδώνει μέσα στα χέρια. Πολύ ωραία, μπορείς μετά να γράψεις κτλ. Δεν λαδώνει, δεν δημιουργεί πρόβλημα, εκπληκτική. Είναι δυνατόν χειμώνας χωρίς ενυδάτωση στα χείλια? Στο νούμερο 2, Dr. Pau Pau Overnight Lip Mask με 99% φυσικά προϊόντα. Είναι μία μάσκα για τα χείλη που είναι σαν ψιλοβαζελίνη, αλλά όχι τόσο παχύρευστη, ούτε υγρή σαν lip gloss. Εξαιρετική. Νομίζω ότι τα αγαπάω πολύ πιο πολύ από το Laneige Sleeping Mask. Δεν είναι οικονομικό, το βρίσκουμε στα φαρμακεία όπως και την Dermophilia. Δεν μυρίζει κάτι, δεν ενοχλεί. Τα χείλη είναι σαν να φοράς λιποζάν, δεν έχει να κάνει με το κολλάνε, δεν κολλάνε κτλ. Το βάζεις το βράδυ και το πρωί που ξυπνάς έχεις υπέροχα χείλη, το αγαπώ πάρα πολύ. Εγώ δεν το φοράω μόνο βράδυ, το φοράω και κατά διάρκεια της ημέρας. Δεν κολλάνε τα χείλη, δεν είναι αντιαισθητικό, δεν αφήνεις αποτύπωμα σε ποτήρια κλπ. Εκπληκτικό, τ' αγαπώ, το προτείνω, πιστεύω θα σας αρέσει, δεν έχει και κάποια γεύση. Το νούμερο 3 είναι ένα άρωμα έτσι ζεστό αλλά και σεξι που θα καλύψει τις προσδοκίες ολονών για μια νυχτερινή και ημερήσια έξοδο. Το μυρίζω όπου πάω, είναι το Black Opium Eau de Parfum της Yves Saint Laurent. Βανίλια, καπνός, σεξινες, λίγο φρουτάκι. Συγκλονιστική, μπορείς να τη φοράς και σαν signature άρωμα, δηλαδή αυτό που φοράς στη συνέχεια και να σε αναγνωρίζουν, μπορείς να τη βάλεις όμως και βράδυ. Από την πρώτη στιγμή που τη μύρισα σε ένα PR event που γινόταν στην Κρήτη, μου άρεσε πάρα πολύ, συγκλονιστικό άρωμα, πολύ sexy, πολύ καθώς πρέπει, πολύ θηλυκό και κοριτσίστικο, μπορεί να φορεθεί από όλες τις ηλικίες, όλες τις εποχές, αλλά θεωρώ ότι κάνει την grand εμφάνιση το χειμώνα. Θέλουν και τα μαλλιά μας ενυδάτωση. Love Nature Hair Smoothie Mask, η νουρισίνγκη θρεπτική από Oriflame. Έχω δοκιμάσει άπειρες μάσκες, σας τις έχω δείξει. Αυτή κρατάει 3 με 4 λουσίματα, θέλει λίγη ποσότητα, εγώ τη βάζω από τη ρίζα μέχρι την άκρη. Μυρίζει καταπληκτικά σαν αβοκάντο, όχι το μαγειρεμένο, αλλά σαν φρούτο αβοκάντο. Μαλακώνει τα μαλλιά, δίνει λάμψη, την έχω λατρέψει. Δεν το περίμενα. Ξέρω ότι χρησιμοποιώ συγκεκριμένα προϊόντα από κάθε εταιρεία, από την Oriflame. Δεν τρελαίνομαι για τα προϊόντα μαλλιών τους, αλλά αυτή η μάσκα με την πρώτη μητέρα μου είναι εκπληκτική. Δεν τα κάνει τελείως μη διαχειρίσιμα να είναι, να πέφτουν τόσο, να χάνουν τον όγκο τους. Τα μαλακώνει τόσο όσο, γίνονται ευκολοχτένιστα τα μαλλιά. Πάρα πολύ μου άρεσε, αφήνει και ωραία μυρωδιά και τα κάνει μαλακά. Δεν το περίμενα, έχω πάθει την πλάκα μου. Ενυδάτωση θέλει και το σώμα. Little Secrets Natural Cosmetics Aurora Body Lotion είναι ένα δωράκι που μου φέρανε και σας προτείνω το συγκεκριμένο. Σας έχω προτείνει πολλές κρέμες σώματος, αλλά θέλω να σας δείξω και κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι τα Little Secrets είναι ελληνική εταιρεία, βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, μου το έχουν δώσει δώρο, γι' αυτό λέω νομίζω. Είναι σαν λοσιόν, χωρίς όμως να είναι πολύ δάρης, αλλά δεν είναι και κρέμα. Μυρίζει φρεσκάδα, μυρίζει καθαριότητα, ρίχνουν βεγγαλικά, ήρθε το Πάσχα και εγώ δεν το κατάλαβα. Βάζω λίγο στο χέρι μου να δείτε τη σύσταση. Είναι σαν τζέλο λοσιόν, σταματήστε. Δεν δημιουργεί φαγούρα, δεν έχει έντονο το άρωμα και το αλκοόλ για να σε ρεθίζει, απλώνεται και απορροφάται, νιώθεις σαν να βάζεις κάτι με υαλουρονικό. Πολύ ωραίο, χωρίς να ενοχλεί όταν πας μετά να βάλεις τα ρούχα. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει, δεν θα σταματήσουν τα βεγγαλικά, οπότε θα σταματήσω εγώ, το προτείνω, μου άρεσε πολύ. Τελευταία κρέμα που σας δείχνω, το υπόσχομαι για το πρόσωπο, Wellenda Skin Food
Rich Intense. Είναι κρέμα κανονικά και για χέρια και για σώμα και για πρόσωπο. Μυρίζει σαν βότανα. Την έχουμε δει πολλές φορές σε αυτό το κανάλι. Έχει μια λίγο πιο λιπαρή σύσταση σε σχέση με όλες τις άλλες που σας έδειξα. Δεν την προτείνω για χέρια και σώμα γιατί θα αφήνει αποτυπώματα. Βλέπετε ότι είναι λίγο πιο λαδένια που λέω εγώ. Η μυρωδιά δεν με τρελαίνει αλλά δεν ερεθίζει το πρόσωπο, παιδιά. Δεν θα σας δείξω τις κρέμες που βάζω τώρα εγώ λίγο ροδόχρου γιατί δεν είμαι γιατρός, αλλά αυτή είναι μια κρέμα για ξηρά δέρματα. Θα τη λατρέψετε. Ενώνει όλους τους πόρους, παίρνει όλους τους ερεθισμούς. Πάρα πολύ ωραία. Δεν τη βρίσκουμε νομίζω πια στο lookfantastic.gr, ίσως να υπάρχει κάπου αλλού, θα την ψάξω, θα την βρω, θα σας τη βάλω. Είναι αρκετά ενυδατική, είναι αρκετά πλούσια, αρκετά λιπαρή, αλλά είναι ότι πρέπει για ένα πρόσωπο που έχει 1002 προβλήματα ξηροδερμίας κτλ. Και πάμε σε τρία προϊόντα μακιγιάζ, αρκετά σημαντική θεωρώ τη μάσκαρα και το χειμώνα. Θέλεις ένα μακιγιάζ απλό, καθημερινό, τώρα μιλάω για πιο pamper προϊόντα, για πιο περιποίηση και όχι γκράντε μακιγιάζ. Η καλύτερη μάσκαρα, η οικονομική καλύτερη μάσκαρα όλων των εποχών για μένα είναι πλέον η Princess Lash, που έχει εφέ ψεύτικων λεωφορείων από την Essence. Αυτή φορά και αυτή τη στιγμή είναι συγκλονιστική. Πολύ ωραίο απλικατέρ με το που βάζεις μία στρώση, έχω βάλει και τις κάνεις αψεύτικες. Είναι αρκετά μαύρη, χωρίς να είναι να λερώνεσαι όταν υδρώνεις. Εκπληκτική, την προτείνω. Και δύο προϊόντα μακιγιάζ που θέλω να σας δείξω. Έχει γίνει viral στο TikTok αυτό το Winter Girl, όταν βγαίνεις έξω στα χιόνια, που ροζίζουν τα μάγουλά σου και κοκκινίζουν τα χείλη σου. Θες ωραίο ρουζ, rare beauty, τα υγρά ρουζ. Εγώ είμαι στην απόχρωση Encourage, είναι εκπληκτικό. Θα σας κρατήσει, αξίζει τα χρώματά του για πάντα. Βάζετε μια πυροελάχιστη σκατουλίτσα από αυτό το liquid blush και το απλώνετε. Μπορείτε να το βάλετε και ταμποναριστά στα χείλη. Δεν είναι τόσο πυκτό το χρώμα, αραιώνεται, οπότε θα είναι σαν να σας έχουν φιλήσει, να έχετε δαγκώσει τα χείλη σας. Εκπληκτική απόχρωση, πολύ ωραία. Είναι ένα ροζ σκοτωμένο, θα το λατρέψετε. Πάρα πολύ ωραίο και θα κλείσω με δύο κόκκινα κραγιόν. Θεωρώ ότι ο χειμώνας είναι για κόκκινα κραγιόν, να φαίνω τα χείλη κόκκινα. Είναι τα δύο αγαπημένα μου. Είναι της Too Faced, το Lady Balls, το λίγο πιο ανοιχτό. Matte Liquid Lipstick και τα δύο. Με έχετε ρωτήσει χιλιάδες φορές όταν τα φοράω ποια είναι. Είναι έτσι το χτυπητόρος που έχει και λίγο πορτοκαλί μέσα, αλλά δεν κυτρινίζει τα δόντια. Και το νούμερο 96 από τα Lip Stain της Sephora. Εκπληκτική φόρμουλα και τα δύο, στεγνώνουν matte. Εντάξει, ένα ελάχιστο χρωματάκι μπορεί να φύγει, αλλά είναι σχεδόν transfer proof. Είναι σχεδόν το ίδιο χρώμα, αλλά αυτό έχει λίγο πιο πορτοκαλί μέσα, ενώ αυτό έχει λίγο πιο μπλε, είναι λίγο πιο σκούρο. Στεγνώνουν matte, εκπληκτική φόρμουλα, δεν μπαίνει στις γραμμές, δεν ενοχλεί, ωραίο χαμόγελο, δεν κυτρινίζουν τα δόντια. Και στο νούμερο 10, ξέχασα σχεδόν να το πω, ένα βιβλίο wellness, ένα βιβλίο που θα μας προσφέρει πράγματα. Σου αξίζει να ευτυχήσεις. Από την Αγνή Μαριακά και είναι ψυχολόγος, δεν το έχω τελειώσει, είμαι στην αρχή, εκπληκτικό. Σας έχω προτείνει πάρα πολλές φορές Χόρχε Μπουκάι και Ίρβιν Γιάλομ και Φρόιντ. Εδώ πάμε σε κάτι πιο ανάλαφρο, με ιστορίες καθημερινές, μέσα από τους ασθενείς της, με πολύ ωραία νοήματα και ωραία επιμήθεια να σημειώνεις πράγματα. Όταν το τελειώσω θα σας πω εμπεριστατωμένη άποψη. Απλά πιστεύω ότι ο χειμώνας είναι για ένα βιβλίο που θα μας προσφέρει κάτι, θα μας δώσει αισιοδοξία, δύναμη να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ζωής που είναι πολλά δυστυχώς. Πιστεύω ότι είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο, θα σας αρέσει, θα σας πω ολοκληρωμένη κριτική όταν το τελειώσω. Αυτό ήταν το σημερινό σύντομο βιντεάκι, τα 10 προϊόντα που θεωρώ εγώ ότι θα σας βοηθήσουν να βγάλετε το χειμώνα πιο αισιόδοξα, πιο ωραία. Θρέψη, ενυδάτωση, ενυδάτωση, ενυδάτωση. Κρέμες, αρώματα, μάσκαρα, ροζ μάγουλα, κόκκινο κραγιόν. Σας ευχαριστώ από την καρδιά που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο μου και εμείς θα τα πούμε σύντομα σε πιο μεγάλο κυριακάτικο βίντεο. Γεια σας!